Θα ήθελα να πείτε αν έχετε εντοπίσει κάτι στην πόλη που να θέλει βελτίωση, ερώτηση με νόμο δηλαδή που μπορεί να γίνει. Κάτι σχετικά με την πλατεία, θέλετε κάτι να φτιαχτεί στην πλατεία. Να ανοίξει το Πάνθεο. Σε ένα πολύ ωραίο καφέ, ζαχαροπλαστείο, που όσοι έρχονται λένε γιατί η Σύρος, μια νεοκλασική πόλη, δεν υπάρχει ένα καφέ παραδοσιακό μέσα στην πλατεία. Αυτό, όλες οι φίλες μου επί 60 χρόνια έρχονται εδώ και το βάσανό τους είναι γιατί έκλεισε το καφέ να γίνει ένα καφέ ζαχαροπλαστείο. Αυτό ζητάτε ακόμα αν μπορεί να το ανοίξει και ο Δήμος. Αν μπορεί και ο Δήμος να το ανοίξει. Κύριε Χαβουράρη, μας απίστευε το ερώτημα κάποιος πολίτης για το λόγο το οποίο έχει κλείσει το Πάνθεον, ένα ιστορικό καφενείο, και αν μπορεί να το λειτουργήσει ο ίδιος ο Δήμος. Είναι, λέει, σε μια ιστορική θέση της πλατείας και θα θέλαμε να είναι ανοιχτός αυτός ο χώρος. Για το δεύτερο σκέλος, να πω ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει καφενείο, αλλά να ενημερώσω τον ενδιαφερόμενο ότι το Πάνθεον δημοκρατήθηκε πριν ένα μήνα περίπου και έχει βρεθεί πλειοδότης, ο οποίος πιστεύω ότι θα το λειτουργήσει. Θα φροντίσετε να λειτουργήσει σε παραδοσιακό καφενείο όπως ήταν παλιότερα, να ανοίξει? Έχετε θέσει κάποιες προδιαγραφές? Κοιτάξτε, ο εμπορικός νόμος απαγορεύει στον Δήμο να βάλει πλαίσια στον επιχειρηματία το τι θα λειτουργήσει. Μπορεί να πει, ας πούμε, ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως υγειονομικό ενδιαφέροντος, αλλά πώς ακριβώς θα το λειτουργήσει, αν είναι καφενείο ή να το κάνει εστιατόριο ή καφετέρια, δεν μπορεί να επιβάλλει στον επιχειρηματία τέτοιες όρους. Σε ό,τι και κάτι άλλο, έχει αναγκαστεί ο Δήμος να χαμηλώσει το κόμιστρο προκειμένου να το νοικιάσει? Τα ενίκια των Δήμων είναι καθορισμένα από τον νόμο. Έχουν μειωθεί όντως με νόμο. Αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η εκκίνηση για τη μίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου είναι το 4% ετησίως της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή ούτε σε αυτό έχει δυνατότητα ο Δήμος να προχωρήσει σε μειώσεις κάτω του ελάχιστου προβλεπόμενου από τον νόμο. Ευχαριστώ πολύ.